Συνεχίζουμε με τον κύριο Καλογιάννη Απόστολο, Αντιπρόεδρο της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρευσης Αποχέτευσης ΔΕΙΑ και Δήμαρχος Λαρισαίων. Κύριε Καλογιάννη, έχετε το λόγο. Καλημέρα. Μ' ακούτε, παρακαλώ. Μ' ακούτε. Ναι, ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, εκ μέρους της Ένωσης των ΔΕΙΑ καταθέσουμε και εμείς τις απόψεις μας σήμερα σε ένα νομοσχέδιο, σε ένα σχέδιο νόμου το οποίο αγγίζει τον πυρήνα της δραστηριότητας των δημοτικών μας επιχειρήσεων και εκτιμούμε εκ προημίου, σας λέω, ως αρνητική εξέλιξη την κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου. Και αισθάνομαι την ανάγκη για όσα ακούσαμε το τελευταίο διάστημα και εμείς οι διοικούντες στην Ένωση εδώ και τα τελευταία 2 χρόνια, να πω πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να αποσαφηνίσουν την εικόνα των δημοτικών μας επιχειρήσεων. Οι δημοτικές μας επιχειρήσεις λοιπόν είναι κοινοφελείς, μη κερδοσκοπικές, ανταποδοτικού χαρακτήρα και όπως η απόφαση 5 του 22 ορίζει του Αρείου Πάγου και μονοπωλιακού χαρακτήρα. Ποια είναι τα σημερινά τους προβλήματα? Τα σημερινά προβλήματα είναι βασικά η υποστελέχωση και τα οικονομικά προβλήματα που έχουν σχέση με κυρίως με το ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει εκτοξευθεί αυτή τη στιγμή μέχρι το τέλος του 22 στα 150 εκατομμύρια ευρώ έλλειμμα. Είναι και απαντήσεις στον κύριο Φάμελο, αν δεν κάνω λάθος, που ρώτησε αντίστοιχα ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Και δεν έχουμε πάρει ενισχύσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Σε μια ατελείωτη συζήτηση για το αν τελικά οι ενισχύσεις των δημοτικών μας επιχειρήσεων σε σχέση με τον ενεργειακό κόστος κολλάνε ή όχι στις κρατικές ενισχύσεις. Λοιπόν, αυτό συζητήθηκε στο γραφείο του κυρίου Σκυλακάκη. Θεωρούμε ότι επιλύθηκε και αναμένουμε έναντι αυτού του τεράστιου κόστους έστω και τα πρώτα 20 εκατομμύρια τα οποία υπήρχε δέσμευση ότι θα διατεθούν στις επιχειρήσεις μας. Οι δημοτικές μας επιχειρήσεις ελέγχονται απόλυτα. Η τιμολογιακή τους πολιτική από τα δημοτικά συμβούλια, από ορκωτούς λογιστές, οι προϋπολογισμοί μας και οι απολογισμοί μας, από το ελεγκτικό συνέδριο, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ως εποπτεύουσα αρχή των επιχειρήσεών μας. Αυτή είναι η κατάσταση σε γενικές γραμμές των επιχειρήσεων. Και το λέω αυτό γιατί ακούσαμε το τελευταίο διάστημα απόψεις οι οποίες μιλάνε για 65% απώλειες, για διάφορα νούμερα τα οποία διαμορφώνουν αυτή τη στρεβλή άποψη που δεν υπάρχει. Ήδη έχουμε στα χέρια μας μελέτη της DG Regio, η οποία επέλεξε 35 επιχειρήσεις μας για να καταλήξει στις προτάσεις της. Και εκεί λέει με σαφήνεια ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας υπό τις προϋποθέσεις της οικονομικής ενίσχυσης και της στελέχωσης. Η οικονομική ενίσχυση και η στελέχωση δεν έχει σχέση με τη ΡΑΕ. Έχει σχέση με πολιτικές αποφάσεις του Υπουργείου και αυτές ζητάμε να πάρθουν για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις μας να συνεχίσουν να διαμορφώνουν την καλή πρακτική που έχουν μέχρι αυτή σήμερα και να ανεβάζουν ακόμα πιο ψηλά. Γιατί λοιπόν ΡΑΕ? Υπάρχει λόγος για ρύθμιση της αγοράς? Δεν υπάρχει τέτοια αγορά με αυτά που σας είπα και που γνωρίζουμε όλοι μας. Επιθυμεί η κυβέρνηση να διαμορφώσει αγορά? Αν επιθυμεί να διαμορφώσει αγορά, τότε μιλάμε καθαρά για ιδιωτικοποίηση. Και εδώ θέλω να σας πω το εξής. Σας αναφέρω συγκεκριμένα. Άρθρο 11, παράγραφος 4 δέλτα. Λέει επιλέξει. Παρακολουθεί η ΡΑΕΗ και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών ύδατος σε τρίτους. Θέλετε να το επαναλάβω? Να το επαναλάβω. Εποπτεύει λοιπόν και παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών ύδατος σε τρίτους. Άρα η κυβέρνηση μέσω της διαδικασίας αυτής τι κάνει? Διαμορφώνει αυτή την αγορά την οποία στη συνέχεια θέλει η συγκεκριμένη ρυθμιστική αρχή να εποπτεύει και να ελέγχει. Αυτή είναι η κατάσταση για μας, γι' αυτό και καταλήγουμε όλοι μας οι φορείς της αυτοδιοίκησης στην άποψη ότι εν τέλει πίσω από την υπόθεση αυτή κρύβεται ιδιωτικοποίηση. Αναδιοργανώσεις, ωραία, και συγχωνεύσεις. Μα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα διαδημοτικό πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο θα μπορούσε και να βελτιωθεί, το οποίο δίνει λύσεις. Εγώ στην Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης της Λάρισσας υδροδοτώ μέσω αυτής της δημοτικής συνεργασίας καλλικρατικά χωριά διπλανού μου Δήμου, επειδή υπήρχε αδυναμία από εκεί. Η αυτοδιοίκηση τα βρίσκει αυτά και με την εποπτεία του Υπουργείου που υποβαθμίζεται με τη λογική της δημιουργίας αυτής της ανεξάρτητης αρχής,
Νομίζω ότι τα πράγματα πάνε όλα σταθερά σε άλλους στόχους που υποκρύπτονται ή δεν υποκρύπτονται, αλλά από λάθος, δεν ξέρω από τι άλλο. Λοιπόν, υπέγραψε η κυβέρνηση για το Ταμείο Ανάκαμψης ως αιρεσιμότητες προκειμένου να εκταμιευτούν γρήγορα τα χρήματα. Αυτή είναι εν τέλει η κατάληξη η δική μας, αν βασιστούμε στην άποψη ότι δεν πρέπει, δεν έχει πρόθεση η κυβέρνηση να κάνει ιδιωτικοποιήσεις. Παρά το ότι τα άρθρα μέσα περιέχουν τέτοια στοιχεία και ας είμαστε απόλυτα καθαροί σε αυτό. Δεν θέλω να κουράσω πολύ. Θέλω να πω απλά ότι ο δρόμος ο δικός μας, ο οποίος όλα τα χρόνια ήταν με μια δραστηριότητα και πολιτική αξιοποίησης όλων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και φιλόδημο και τρίτσι και ανάκαμψης τώρα προκειμένου να αντικαταστήσουμε δίκτυα, να κάνουμε βιολογικούς, να φτάσουμε ακόμα και στους βιολογικούς των οικισμών τέταρτης κατηγορίας κάτω από, τα 2.000 και να γλιτώνει κατοίκους, λοιπόν, και να γλιτώνει η κυβέρνηση και η πολιτεία και η χώρα πρόστιμα, είναι δουλειά των δημοτικών μας επιχειρήσεων. Θαυμαστή δουλειά για όσους τους ζήσαμε επί χρόνια και έχουμε εργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή να πάμε σε μια ρυθμιστική ανέργεια που μέσα της έχει αυτά τα στοιχεία που προανέφερα. Εμείς ζητούμε ως Ένωση των ΔΕΙΑ την απόσυρση του νομοσχεδίου. Ζητούμε ως φορέας θεσμικός της πολιτείας που είμαστε να συμμετέχουμε σε επιτροπές διαβούλευσης για να καταλήξουμε στη διαχείριση της πολιτικής, της υδάτινης πολιτικής στη χώρα μας. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό για μας. Όλα τα υπόλοιπα κρύβουν σκέψεις. Οι θελημένα, αθέλητα, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι πολιτικές επιλογές. Στο επίπεδο που συζητάμε, δεν μπορούμε να λέμε για κάτι άλλο και είμαστε αντίθετοι όπως και οι άλλοι φορείς της αυτοδιοίκησης. Σας ευχαριστώ πολύ.